Καλημέρα φίλε και φίλοι, καλό μήνα. Ένας μήνας γεμάτος αγώνες έρχεται για τον Ολυμπιακό όπου οι Ερυθρόλευκοι καλούνται σε αυτόν το μήνα να δώσουν ε, έξι αναμετρήσεις για τρεις διαφορετικές ε, διοργανώσεις. Η αρχή γίνεται τώρα την Τετάρτη όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό ε, νωρί το απόγευμα στι 5 και 4 ε, στον επαναληπτικό του νικηφόρου αγώνα στο γήπεδο του Αγρινίου όπου εκεί θα δούμε ε, λογικά και τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο να κάνει το επίσημο debut του, του με την ερυθρόλευκη φανέλα ο Σοκράτης που ήρθε πριν από περίπου μία εβδομάδα ε, στον Ολυμπιακό και έχει έρθει έτοιμο. Θα, θα, δείξει μάλλον και την ετοιμότητά του στην οποία βρίσκεται. Τη δείχνει και στι προπονήσει, καθώ υπάρχει μέσα στη, στο μήνα και ο αγώνα ε, για την Ευρώπη με την Αιτχόφεν. Τρει λοιπόν του Φλεβάριου, ο Ολυμπιακό δίνει το πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο μήνα του έτου. 4 ε, Τέσσερι μήνε μετά, στι 7, στο ίδιο γήπεδο, στο Γεωργίο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακό την ίδια ακριβώ ώρα, στι 5 και 4, θα αντιμετωπίσει την ομάδα από την Κρήτη τον Όφη για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος ε, μια ομάδα που ξεκίνησε δυναμικά έχει λίγο αρχίσει και πέφτει κατά κάποιο τρόπο Όφη αλλά παραμένει σίγουρα ε, μια σπουδαία ε, ομάδα το γνωρίζουμε ένα σύλλογος, σύλλογος ο οποίος δουλεύει κάτω από πολύ καλές ε, συνθήκες και σίγουρα το έργο του Ολυμπιακού δεν θα είναι και εύκολο. Μια εβδομάδα μετά, στις ε, 14 του μήνα. Ε, είναι ουσιαστικά το μόνο ε, μεγάλο κενό, οι 7 μέρες που υπάρχει στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο ΆΚΑ για να παίξει στον ντέρμπι αιωνίων με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκός ο οποίος το 2021 ε, μετρά σε επιτυχίες ε, μόνο αυτήν την αγωνιστική έφερε ισοπαλία. Ε, δίχως όμως να έχει δεχτεί σε πέντε αναμετρήσεις ε, κάποιο γκολ. Αυτό λέει πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό και για το έργο το οποίο κάνει ο Μπόλωνη χωρίς φυσικά να τρομάζει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό αλλά ένα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι ειδικά ντέρμπι Εωνίων με τις ιδιαιτερότητες του και με τα όσα ε, συμβαίνουν κάθε χρόνο να αποτελούν ένα μάθημα ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο σε οποιαδήποτε κατάσταση να είναι ο Παναθηναϊκός και αντίστοιχα αν ο Ολυμπιακός ήταν σε μια Άσχημη κατάσταση, δεν πάβει να είναι Ολυμπιακό, έτσι λοιπόν δεν πάβει να είναι και Παναθηναϊκός. Είναι η μοναδική εκτό έδρα αναμέτρηση αυτό το μήνα για το πρωτάθλημα στι 14 του μήνα. Για μία ακόμα φορά, μετά από ένα σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα, ακολουθεί η Ευρώπη. Ο Ολυμπιακό, τέσσερι μέρε μετά, θα παίξει εντό έδρα με την PSV Eindhoven για το Europa League στις 8 παρα 5, στις 18 Φεβρουαρίου. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αιτχόβεν, όπου και εκεί πιθανόν να δούμε το Σοκράτη Παπαστατόπουλο στην αρχική ενδεκάδα, διότι υπενθυμίζουμε ότι ο Σεμέδο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα αυτόν, λόγω καρτών, ενώ και ο Σισε αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, επομένω ο Σοκράτη λογικά θα είναι μαζί με τον Μπα οι δύο βασικοί κεντρικοί αμυντικοί σε εκείνον τον αγώνα πάλι στο Γιώργος Καρασκάκη στι 18 του μήνα. Τρει μέρε μετά, την Κυριακή στι 7.30, ο Ολυμπιακό παίζει ξανά στο Γιώργος Καρασκάκη για την 23η αγωνιστική με αντίπαλο τον Άρη. Ένα πάρα πολύ επίση σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι, καθώ η ομάδα του Άρη ε, βρίσκεται ψηλά στην ε, βαθμολογική. Ε, στη βαθμολογία και διεκδικεί, προσπαθεί τουλάχιστον να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται. Θέλει να κατακτήσει την δεύτερη θέση ε, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματο και κάτι τέτοιο θα προσπαθήσει ε, θα, και έτσι θα προσπαθήσει να μαζέψει βαθμού από όπου μπορεί και αυτό θα έρθει και στο γύρο Καρασκάκης για να κάνει το κακό στον Ολυμπιακό. δύσκολο να μέτρησε λοιπόν για τον Ολυμπιακό στι 21 ε, του Φεβρουαρίου και λέμε δύσκολο διότι πρόκειται Είπαμε τρεις τρει μέρε νωρίτερα παίζει με την Αιτχόφεν στο Καρασκάκι και τέσσερι μέρε μετά ξαναπαίζει με την Eidhofen στο... στην Ολλανδία. Την Πέμπτη, λοιπόν, 20, 25 του μήνα ο Ολυμπιακό θα πάει για το δεύτερο παιχνίδι για τον επαναληπτικό ε, στην Ολλανδία σε ένα ματ. Το οποίο φυσικά ε, σε συνάρτηση με το ότι έχει συμβεί στον πρώτο αγώνα θα παλέψει για την πρόκριση του στους 16 του Europa League. Επομένως, ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσουμε το κενό που υπάρχει στην δευ... στην, ε... στον αγώνα τη... με τον Όφη στις 7 του Φεβρουαρίου, ε... με τον αγώνα στις 14 Φεβρουαρίου με τον Παναθηναϊκό, από εκεί και πέρα, έχει παιχνίδια ανά 4 μέρες. Με θυμίζουμε, 4 μέρες είναι το, είναι... το κενό ανάμεσα στον αγώνα του Κιπέλου στις ε... 4-3 Φεβρουαρίου, μετά παίζει στις 7 Φεβρουαρίου με τον Όφη. Υπάρχει το κοινό των 7 ημερών, μια εβδομάδα δηλαδή με τον Παναθηναϊκό στις 14. Τέσσερι μέρε μετά με τον Νιτχόφεν, τρει μέρε μετά με τον Άρη και τέσσερι μέρε μετά με την PSV. Και κάπου εκεί κλείνει ο μήνα γιατί σε τρει μέρε μετά, ο... στι 28 δηλαδή, ο Φεβρουάριο τελειώνει. Αυτά από μένα. Να έχετε μια χαρούμενη μέρα και τα ξαναλέμε.